Έχεις κάποιοι συνανθρωποί μας οι οποίοι μπορούν μεν να πληρώσουν, γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να πληρώσουν και καθόλου λογαριασμούς ρεύματος. Ήδη έχουμε ένα ποσοστό περίπου το 25% που είναι απληρωτή, που με τα παλιά πριν μπουν τα χαράτσια. Τώρα με τα χαράτσια που θα προσθεθεί και θα αυξηθεί το κόστος, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η αδυναμία του κόσμου να πληρώσει, έτσι κι αλλιώς. Αυτό το οποίο λέμε ότι σαν δεύτερη επιλογή, εάν κάποιος δεν μπορεί να πάει να πληρώσει μέσω των ATM, να πληρώσει μόνο την αξία του ρεύματος. Και βέβαια μετά με ομαδική παρέμβαση μαζί με το εργατικό κέντρο, με τις επιτροπές, με τα σωματεία και τους φορείς, θα πάμε και θα καταθέσουμε με την ανάλογη ό,τι χρειάζεται εκείνη τη στιγμή αυτές τις αποδείξεις και συγκεκριμένο υπόμνημα, όπου θα απαιτούμε τα λεφτά τα οποία έχουμε καταθέσει να χρεωθούν για το αντίτιμο του ρεύματος, θεωρώντας από εκεί και πέρα παράνομη την ενέργεια της ΔΕΗ να προβεί σε οποιαδήποτε διακοπή ρεύματος. Μιας και εμείς θα έχουμε καταβάλει το αντίτιμο του ρεύματος, το οποίο είναι υποχρεωμένη η ΔΕΗ να δίνει στον καταναλωτή και βάσει αυτού να προβαίνει σε όποιες διακοπές. Ναι. Γιατί η ΔΕΗ είναι για να πουλάει σε εισαγωγικά ηλεκτρική ενέργεια. Ναι. Και όχι από εκεί και πέρα να εκβιάζει το λαό με χαράτσι και δεν ξέρω με τι άλλο πόρο.